Και ξεκινάμε τον πρωινό καφέ. Στο Μαξίμου πίνουν πρωινό καφέ. Στη Χαριλάο Τρικούπι πρωινό καφέ. Στην Περαιό πρωινό καφέ. και, και εμεί στο Δέλτα FM. Και στο Δέλτα FM πρωινό, πρωινό καφέ. Πρωινό καφέ. Έσ, δεν είναι. Βεβαίω. <laughs> Τι γίνεται, αγαπητέ κύριε Παναγιώτη μα. <laughs> α, βαθίσαι, να, ξεκινήσουμε, στενά, <laughs> α, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα φίλε Παύλε ε, λέγοντας, καλή επιτυχία στα παιδιά Βεβαίως. είναι, είναι σημαντικό γεγονός για τα ελληνικά δεδομένα η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, λέγοντα τρία πριβολή. πράγματα. Πρώτον, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία, χαλαρά, χωρί άγχο. Στου γονεί την ίδια κουβέντα και να έχουν στο μυαλό του μόνιμα το ότι ναι, οι πανελλαδικέ είναι μια σημαντική καμπή στην πορεία ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι δάκτυοι Έτσι, δεν σημαίνεται όλη η ζωή του πια κρέμεται από αυτό και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά γιατί αυτά που είδαμε τις τελευταίες μέρες με, την, με τις επιθέσεις στην τράπεζα θεμάτων και λοιπά μην έχουμε τέτοια που από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα έχουμε όμως oh, γιατί yeah. είναι άλλο σύστημα αλλά ας το ευχηθούμε για να έχουν το κεφάλι μας σύζυγο yeah. να μην Βρεθούν τα παιδιά προαπρόπτου. Όχι, ήδη ούτω ή άλλω αυτό είναι δεδομένο ότι είναι τελείω διαφορετικό. Ναι, yeah, είναι τελείω διαφορετικό το σύστημα αυτό. Ισχύει. Και υπάρχει βέβαια και η εφεδρεία όπω ήταν τώρα με τα τάμπλετ οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Yeah. Υπήρχαν και οι μαντατοφόροι τη νομαρχία. Έχει δηλαδή ακόμα το φαξ και ένα τα χρόνια υπάρχει ακόμα η εφηδρία του δεύτερου σύνδεσμου. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι θα πάνε καλά για τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Έτσι, ψύχρεμα, χαλαρά να Θες... πάνε να αποτυπώσουν τι γνώσει που έχουν αποκτήσει μια ολόκληρη χρονιά Θες... που δουλέψαν. Έκανα μια συζήτηση με την Κατερίνα έτσι, το... με αφορμή πάλι αυτή την είδηση τη έναξη σήμερα των Πανελληνίων. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, ξέρει κανένα πότε δίνουν εισαγωγέ για το Πανεπιστήμιο στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, Σουηδία, κανένα. Σε αυτές δεν τις χώρες, υπερβολή... Παύλα, το... δεν υπάρχουν εισαγωγικέ. Είναι ναι, άλλο, άλλο, το σύστημα. Ναι, ναι. να πούμε όμω ότι παραδείγματο ναι, να χάρη Γαλλία ναι. που υπάρχει τέτοιο σύστημα, να είναι περίπου η ίδια εικόνα με την Ελλάδα. Δηλαδή είναι πανγαλλικό <laughs> γεγονό. Ναι. Κατά το αντίστοιχο που εδώ είναι πανελλαδικό. Γιατί γεγονός. εμένα έχω την εντύπωση ότι αυτή η υπερβολική, η δημοσιότητα μάλλον, υπερβολική ή μη υπερβολική, δεν ξέρω, αλλά η δημοσιότητα η οποία δίνεται, ε, αγχώνει έτσι περαιτέρω τα παιδιά. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα πρέπει να, σκεφτόμαστε κάτι. Δίνουν 100, περίπου χιλιάδε, εκατό, κάτι ναι. χιλιάδες παιδιά. Μόνο να βάλει γονεί, φίλου, συγγενεί γύρω Παπώ γύρω. Γυιάδες, ναι. Ε, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμο αφορά τελικά αυτό το γεγονό. Mm. Γι' αυτό και ακριβώ και παίρνει τη διάσταση που παίρνει. Α, δηλαδή είναι επειδή έχει, α πούμε, target group που λέμε σαν μοράκι. Ακριβώ. Έχει. 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 Λογικό είναι. Ε θα χρησιμοποιήσω λίγο την εμπειρία σου, τεράστια που έχει σαν ε, εκπαιδευτικό. έχει αλλάξει καθόλου η. Πώ να το πω τώρα, η, η, μορφή, ο τρόπο σκέψη των παιδιών από πριν από κάποια χρόνια. Όταν λέω τρόπο δηλαδή, σκέψη, εννοεί δηλαδή, το με, επίπεδο γνώσεων και αναφέρεσαι ή. Η... Γενικότερα την νοοτροπία το, με την οποία. Νοοτροπία, νοοτροπία αυτό. Δηλαδή, βλέπει ένα παιδί τώρα. Αν έβλεπε ένα παιδί στην ηλικία αυτή πριν από 10 χρόνια. Έχουν καμία σχέση, είναι διαφορετικά, είναι πιο αγχωμένα, είναι πιο χαλαρά. Όχι, όχι, όχι. Θα έλεγα ότι είναι περίπου το ίδιο. Οι πανελλαδικέ έτσι κι αλλιώ αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο αντιμετω... mm -hmm. το, το αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Το κάθε παιδί έχει κάνει τη δουλειά του, έχει του στόχου του. Κάποια παιδιά έχουν πολύ υψηλού στόχου, κάποια παιδιά πιο μέτριου. Δεν θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικέ οι διαφορέ. Mm -hmm. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σι... με σιγουριά είναι ότι έχει ανέβει το επίπεδο. Mm -hmm. Ναι, ναι. Δηλαδή, α, δεν είναι τυχαίο το ότι εγώ αυτό που αντιμετωπίζω, α πούμε, είναι ότι α, όταν βλέπουν τα παιδιά θέματα πανελλαδικών, όχι όμως πριν από 10 χρόνια, πρέπει να πάνε πιο πίσω. Πριν από 20 ή 25 χρόνια, α, τα πιο πολλά παιδιά αναρωτιούνται ότι άμα αυτά, τι απλά που ήταν, α πούμε. Σοβαρά, ε. ναι, ναι, ναι. Έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό είναι καλό γιατί Φέλε. δείχνει ότι και το επίπεδο γνώσεων. Και σκέψεων και ευθεία των παιδιών ανεβαίνει. Έχει παίξει ρόλο το ότι έχουν, έχουν αυξηθεί και έχουν βελτιωθεί κατά πολύ και τα υποπτικά μέσα διδασκαλία. Όλα τα δραστικού πίνακε. Υπάρχει η κοιμολία και το σφουγγάρι. Η πληροφόρηση Έτσι. είναι πολύ πιο μεγάλη. Ναι. Πλέον οι υπολογιστέ έχουν μπει στη ζωή αυτών των παιδιών. Όλα αυτά είναι παράμετροι που ακριβώ αυξάνουν αυτό το επίπεδο γνώσεων mm. και το επίπεδο ευθεία των παιδιών. Mm. Άλλωστε, να το πούμε και αυτό. Ε, δεν είναι τυχαίο το ότι με όλα τα στραβά που κουβαλάνε τα ελληνικά πανεπιστήμια α, βλέπεις Παύλε ότι με το που τελειώνουν τα παιδιά κάποια σχολή σε οποιοδήποτε ελληνικό πανεπιστήμιο α, μέσα είναι πανεύκολο διά. έξω να του πούν έλα εδώ. Ναι, ναι. Έλα για μεταπτυχιακό, ξέρεις, για διδακτορικό, για δουλειά. Και, για, για, για. και, και ξέρει, γίνεται σε απίθανε ειδικότητε. Δηλαδή, ας πούμε, η ζήτηση που υπάρχει στο εξωτερικό για Έλληνε Βέβαια ή για νοσηλευτέ. Δεν περιγράφεται απόλυτη. έτσι. Δηλαδή μην... Όταν αυτό που λέμε τώρα που λέει ο Παναγιώτης για τα παιδιά που ζητάνε έξω τι ειδικότητε, μην νοσηλευτές, μιλάμε για πυρηνικού επιστήμονε. Μιλάμε για νοσηλευτέ, μιλάμε για δασκάλου, μιλάμε για νηπιαγωγού, δηλαδή για ειδικότητε που εμεί τι θεωρούμε όχι δε... δεύτερε, αλλά για... είναι πιο μαζικέ. Ε, έξω, όταν ακούνε ότι είσαι από την Ελλάδα νηπιαγωγό ή νοσηλευτή. Σε αρπάζουν με τη μία όμως. Ακριβώς. Ε, αυτό δείχνει ακριβώς ότι αυτό που, είπα, που είπαμε προηγουμένως ότι παρόλα τα στραβά που κουβαλάν τα ελληνικά πανεπιστήμια νομίζω ότι το επίπεδο γνώσεων που δίνουν στους απόφοιτου, δηλαδή στους πτυχιούχους όποιο πτυχίο και αν είναι αυτό είναι υπέρεπαρκέ για να απορροφηθούν στο εξωτερικό. Και επειδή... Α, τα ξένα πανεπιστήμια ή οι ξένες εταιρείες των χωρών στην Ευρώπη μας έχουν περάσει ακτινογραφία σε αυτά ναι, βέβαια. ξέρουν τι τους γίνεται γι' αυτό και κατευθείαν λένε Οπ, έλα βέβαια. αφού είσαι από ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό ναι, βέβαια. οπότε νομίζω βάσει αυτού το οποίο λέμε ότι έχει αυξηθεί το επίπεδό τους και, και, όλα αυτά το ότι κατέβηκε το δικαίωμα του εκλέγεν από το 21 έτη στα 17 μάλλον είναι απλή επικαιροποίηση έτσι δεν είναι κάτι ε, ναι εντάξει τώρα αυτό δεν θα διαφωνήσω γιατί προφανώ τα παιδιά πλέον έχουν. Δηλαδή τα 17 χρόνια σήμερα με τα 17 χρόνια πριν από 30 χρόνια δεν έχουν και πολύ σχέση. Για να λέμε και την αλήθεια. Οπότε Καμία. έχει μια λογική. <laughs> Καμία. <laughs> Καμία. <laughs> For you, I bleed myself, try. Και όπω έλεγε τώρα η Κατελίνα, η, Κατελίν, η Καλεντερίδου, ωραία με αυτέ τι γέφυρε. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, το προηγούμενο ερώτημα ήταν τεχνία. Αν πήγα να μετατοπίσω τη συζήτηση προ την πολιτική. Και έρχονται αυτά τα 17 χρόνια που λε, Παναγιώτη, κύριε Ζαπάρτα, αγαπητέ, και έρχονται μπροστά να επιλέξουν κόμμα. Έτσι. Και ακούν αυτά τα οποία ακούν. Όχι δεν είναι αυτό που νομίζετε, όχι ήταν Σαρδάμ, όχι φταίει ο κορονοϊός, όχι, φταίει το αυτό. Εσύ πώ νομίζει ότι αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά, Πρώτα απ' όλα, σε άκουγα προηγουμένω, Παύλε, που διάβαζε στα πρωτοσέλιδα και με έκανε πολύ εντύπωση και γελάσαμε μαζί, δηλαδή, ακούγοντα κάπου διάβασα κάποιο πρωτοσέλιδο ναι, ναι. για σύνδρομο το... κατρούν και λέω, Όπα, απέκτησε, απέκτησε πλέον και, και όνομα. Και όνομα, ναι, ναι, ναι. Ε, ναι. Ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι εμφανές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η αίσθησή μου είναι ότι δυστυχώς είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο όπου ο Έλληνα ο πολίτη κοιτάζει περισσότερο να επιλέξει κόμμα αντιπολίτευση και λιγότερο κόμμα κυβέρνηση. Το είχε ο, το, το ο, ο λόγο, η εφημερίδα Λόγο, στα πρωτοσέλιδό τη. Ότι, παιδιά, 25 Ιουνίου ο κόσμο επιλέγει πρωθυπουργό, όχι εξωματική αντιπολίτευση. Ναι, Έτσι. ναι αυτό, είναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και έχω την εντύπωση ότι. Ε, μερίδιο ευθύνη σοβαρό φέρει αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση που έκανε αυτά τα τέσσερα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Από άριστα. εκεί ξεκινά όλη η ιστορία. Δηλαδή, ε, επειδή προφανώ και δεν μπόρεσε να πιάσει τον παλμό με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κοινωνία, και αυτό πλέον αν το λέγαμε πριν τι εκλογέ τη 21η Μαου, θα λέγαμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Ο Ζαπάρτα λέει τώρα αντιπολιτευτικό λόγο. Ναι, 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 ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αποτυπωμένο πλέον. Άρα μπορούμε να το λέμε. Βέβαια, βέβαια. Που σημαίνει τι. Ότι το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρες. Ότι α, δεν μπορέσαμε να πιάσουμε την ατζέντα των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως εμείς είχαμε επικεντρωθεί σε μια απλή αναλογική η οποία εκ των πραγμάτων δεν λειτουργούσε. Έτσι, αυτό φάνηκε πεντακάθαρα. Ναι και φάνηκε μετά ότι ομολογήσαν έτσι, και, και ο ίδιος. Και τώρα φτάσαμε έτσι. στο σημείο να έχουμε ε, μια Νέα Δημοκρατία η οποία μας αρέσει δεν μας αρέσει πλέον πάει για μεγάλο ποσοστό και το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ να διαγωνίζονται για το ποιο θα γίνει η πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση που θεωρούμε δεδομένο ότι θα εκλεγεί. Αυτό που είπε πάει για μεγάλο ποσοστό, θεωρεί ότι η Νέα ε... θα ανεβάσει τα ποσοστά τη ε... στη 25η Ιουνίου. Αλλά και, είναι. και αυτό που έχει να κρατήσει συνεχίζει να είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι, βέβαια, δηλαδή, βέβαια. μιλάμε για 41%. Εδώ α. Α. δεν είναι τυχαίο το ότι κόντεψε να πάρει αυτοδυναμία με απλή αναλογική, α πούμε. Ναι. Άρα και το 41% που έχει να κρατήσει προφανώς συνεχίζει να είναι μια πανίσχυρη κυβέρνηση. Μου έκανε προχθές εντύπωση το εξή. Ε, το βλέπω και στις πρώτες μετακλογικές δηλώσει του κυρίου Τσίπρα. Αυτή η προσπάθεια απαξίωσης αυτού του 40% εμένα μου, κάνει, μου προσβάλλει την πολιτική μου αισθητική. Δηλαδή ότι αυτό το 40% των Ελλήνων μιλάμε για το 40% των Ελλήνων έτσι ότι όπως είπα ας πούμε, ο κύριο Ξηδάκης έχουν ομίχλη στο μυαλό, ε, ή από το σύνδρομο της Οχόλμης μιλάμε όμως για το 40% στην ε... είναι Εμένα ε, σου λέω μη μη το, την πολιτική μην μη είναι γιατί είναι προφανές ότι θα πω κι εγώ αυτό που έχεις και εσύ στο μυαλό σου απαράδεκτο δεν το συζητάμε ναι. δεν είναι τυχαίο το ότι δεν έχει πει ποτέ τέτοια φράση ο Νίκος Ανδρουλάκης και ναι. δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έσπευσε ο κ. Τσίπρας να το συμμαζέψει λέγοντας Πεντακάθαρα ότι δεν μπαίνει θέμα ευθύνη του ελληνικού λαού. Άλλωστε και ω έκφραση ακόμα, έλεος δηλαδή. Τι θα πει ευθύνη του ελληνικού λαού, Δηλαδή, προχθέ ήταν ο σοφό ελληνικό λαό, σήμερα είναι ο ελληνικό λαό που, που είναι. Ναι. Διάφορε λέξει από εκεί ναι. και πέρα που χρησιμοποιούμε και μάλιστα στα μέσα κοινωνική δικτύωση βλέπουμε και λέξει οι οποίε δεν μπορούν να υποδούν αυτή τη στιγμή έτω, 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 στο, στο μικρόφωνο. Ε, όχι, βέβαια, δεν μπορεί να είναι έτσι, α πούμε. Mm. Έλεος. Είναι φανερό ότι ο ελληνικό λαό επέλεξε αυτό που ήταν να επιλέξει και προφανώς υπάρχουν ευθύνε από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έκανε αυτή την επιλογή και από το ΠΑΣΟΚ το οποίο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να μπει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρώντας ότι είναι το πιο συγκροτημένο κόμμα στο να κάνει αντιπολίτευση στην κυριαρχία αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και μου έρχεται και το δεύτερο ερώτημα, επίσης παίρνω τις συμμετεκλογικές δηλώσεις, ε, Υπήρξε βέβαια και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Γεωργοβασίλη και από πολλού ακόμα πολλά πολλά στελέχη του σύριζα παραδοχή ότι η απλή αναλογική απέτυχε. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο σχολιάζαμε πολλέ φορέ από εδώ από την εκπομπή και από τηλεόραση και, και, και από το ραδιόφωνο. Αλλά η απλή αναλογική χωρί δεύτερη συζήτηση είναι η δημοκρατικότερη έκφραση τη βουλή του λαού. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. <σχυ> το θέμα <σχυ> είναι. Αλλά λειτουργικό... αν δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Ακριβώ αυτό πήγαμε. <σχυ> αυτό τι, πόσο μπορεί να είναι πολιτικά να έχει χρηστικό αποτέλεσμα και κατά πόσο μπορεί να είναι λειτουργικό. Και τι αναρωτιέμαι. Τα κόμματα τα οποία ε, υποστηρίζουν. Δηλαδή, ναι, δημιού, τι έλεγε. Εμεί με την απλή αναλογική δεν έχουμε καμία σχέση. Εμεί θέλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουμε μόνοι μα να κυβερνήσουμε. Αυτοί είμαστε. Σα αρέσει, σα αρέσει. Σταθερό. Δεν άλλαξε καθόλου. Ναι. Από την άλλη, τα κόμματα τα οποία υποστηρίζονται την απλή αναλογική μου είχαν το εξή εντύπωση. Η απλή αναλογική προποθέτει. Καταρχά, ανοιχτό μυαλό, έτσι, ότι πα να συνεργαστεί. Σε αναγκάζει να συνεργαστεί. Ναι, αυτή, υπο... αυτή είναι η, η λογική, λογική τη. Πώ μπορεί κάποιο να υποστηρίζει την απλή αναλογική όταν ξεκινάει προεκλογικά mm. να αποκλεί συνεργασίε, Αυτό δεν μπόρεσα να καταλάβω. Όχι, δηλαδή... Δεν θα διαφωνήσω, γιατί έτσι. δεν είναι μέσα στην ίδια την λογική ούτε των κομμάτων τη ελληνική πολιτική κοινή, ούτε και βέβαια στον ίδιο τον Έλληνα. Ναι. Να πούμε το εξή πολύ απλό α πούμε στη Γερμανία, που είναι ένα πρώτο παράδειγμα που μέχρι του στο μυαλό, το να συνεργαστούν τα δύο πρώτα κόμματα. Το θεωρούν σχεδόν φυσιολογικό ναι. μέσα από διεργασίε, από συζητήσει, από, από, ε. από, από, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλήγουν σε κάτι. Ναι. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα θα ήταν να μιλάμε για συνεργασία, α πούμε, με τα αποτελέσματα των εκλογών τη 21η Μαου μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα ήταν το αντίστοιχο. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, φίλε Παύλο, ότι θα έβγαινε μια βουλή που η κυβέρνηση θα είχε κοντά στους 230, περίπου 220 βουλευτές, στους 300. Ναι. Α, τώρα που το λέμε όμως, προφανώς γελάμε. Που σημαίνει ότι είναι τελείως ξένο ως νοοτροπία. Ναι, μόνο η κυβέρνηση μετά τον ε, Γιώργο Παπαδρέου του... Έχει κολλήσει τον, το κεμπνιό, με τον Τραπεζίτη Είχε τόσου πολλού ψήφου, δεν είναι. Ναι, με τον Παπαδίμα. Το, ναι, με τον κύριο Παπαδήμα Είχε φτάσει σε τέτοια νούμερα εξωτερικά. Γιατί και εκεί έτσι. υπήρξε μια συνεργασία. Έτσι. Μα δεν είναι τυχαίο, και αυτό θα πρέπει να το θυμίσουμε, α το υπενθυμίσουμε στου ακροατέ μα, το ότι και ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε ψήφισε την απλή αναλογική. Βλέπει ότι προεκλογικά περνούσε από τύπου διακυβέρνηση. Στην αρχή το είπαμε κατηγορήθηκε ότι ξέρεις πάμε για κυβέρνηση τιμένων το απέρριψε μίλησε για προοδευτική διακυβέρνηση πήγε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού που σημαίνει δηλαδή ότι τσαλαβουτούσε στην πραγματικότητα προσπαθώντας να βρει τρόπους να εφαρμόσει την απλή αναλογική που βέβαια τα υπόλοιπα κόμματα απλά την απέρριπταν όλη αυτή τη Άρα δηλαδή στην ουσία <χω> αυτό το οποίο εξαγάγω εγώ σαν συμπέρασμα τουλάχιστον είναι το ότι η απλή αναλογική χρησιμοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ πρώτον για να μπλοκάρει το πρώτο, το πρώτο κόμμα εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή ότι υπήρχε σκοπιμότητα να, μπλο... να μπλοκάρει Υπέ... το πρώτο κόμμα το να δημιουργήσει. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρένθεση κάνω. Μην ξεχνάμε ότι και το 2015 και το 2019 σημαίνει... έγινε κυβέρνηση με καραμπινάτη ενισχυμένη αναλογική, έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. Λοιπόν, άρα υπήρχε μια στόχευση να εμποδιστεί το πρώτο κόμμα να κάνει κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι μάλλον επειδή είδε ότι έχανε χώρο στον προοδευτικό χώρο, έβαλε μπροστά το τυράκι τη απλή αναλογική. Παιδιά, εμεί είμαστε υπέρ τη απλή αναλογική το εξάστημα. Χωρίς δηλαδή ουσιαστικά να έχει κάποιο άλλο, κάποια άλλη στρατηγική η οποία να χρησι... πάνω στην οποία να στήσει την... τα αποτελέσματα της απλής αναλογής να παιδιά, εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα τα 11 σημεία σου που βγήκανε έτσι ναι, το ναι ναι, 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 εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα έλα εδώ κύριε Αδουρλάκη, έλα εδώ κύριε Κουτσούμπα έλα εδώ κύριε Βαρουφάκη όταν ξεκινάς όμως αποκλείοντας και μάλιστα δε ότι ήταν ευσεβής πόθη όταν ακούς τα υπόλοιπα κόμματα, οι ενδυνάμοι εταίροι σου στην κυβέρνηση, να σου λένε ότι εμεί ούτε που το σκεφτόμαστε. Έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίζει κάποιο να λέει Όχι, εγώ θα το κάνω χωρί εσά. Είναι αυτό που λένε Θέλω να χωρίσουμε, εγώ θέλω να χωρίσουμε. Καλά, έχετε μόνο σου. Δηλαδή, έτσι, αυτό το πράγμα που έκανε εμένα, μου, έκανε φάνηκε πολιτικά παράλογο. Και να προσθέσω και κάτι, φίλε ότι ε, ε, εάν θέλει να δημιουργήσει νοοτροπία συγκλήσεων Λόγω τη απλή αναλογική, αυτό δεν το κάνει δύο μήνε πριν από τι εκλογέ. Αυτό ή το ξεκινά γιατί το έχει ω νοοτροπία όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια που είσαι αντιπολίτευση, προσπαθεί να βρει τρόπου σύγκληση με τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευση, ναι. ή αλλιώ το παρατά. Δηλαδή, να μην ξεχνιόμαστε ότι τα τέσσερα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, δεν νομίζω ότι έδειξε προ το ΠΑΣΟΚ ή προ οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Τη αντιπολίτευση ότι ναι, προσπαθεί να βρει συγκλήσει. Άλλωστε, η, α, ο τρόπο με τον οποίο κινούνταν μέσα στο κοινοβούλιο ο ίδιο ο κύριος Τσίπρας ήταν ότι εγώ εκφράζω την αντιπολίτευση και όλοι οι υπόλοιποι είστε απλά για να με ακολουθείτε. Mm. Εκμεταλλεύτηκε βεβαίω και το ότι λόγω του Ευρωκοινοβουλίου ο κύριο δεν ήταν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως ο μοναδικό τελικά εκπρόσωπο τη αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Ε, όταν λοιπόν κάνει αυτή τη λογική, ε, δεν μπορεί μετά δύο μήνε πριν από τι εκλογέ, τρει μήνε πριν από τι εκλογέ να λε, ελάτε τώρα να συζητήσουμε γιατί θέλουμε να βρούμε τρόπους ε, τρόπου σύγκληση. Ναι. Ε, και λίγο, ξέρω εγώ, είναι και λίγο εκ του πονηρού, α πούμε, και φυσικά η υπόλοιποι δεν είναι χαζί, έτσι. Ναι, αφή, αφήνει υπονούμενα. Πάντω η ιστορία με την απλή αναλογική είναι επανάληψη, έτσι. Είχε ξαναγίνει, κουτσόγιοργα. Ναι, έτσι ναι. Και τότε ο Κωνσταντίνο Ζουτάκη είχε πάρει αυτοδυναμία οριακή 150 με 48 κομμάτια. Και έγινε εκείνο το, ναι. το, το γεγονό με τον. Δεν με θυμάμαι το όνομα τώρα για να φτάσει στον Κατσίκη. Ο Κατσίκη, μπράβο, Για να φτάσει στον 151ο. Άρα, φαίνεται ότι τελικά, μήπω αυτέ οι εκλογέ τη 21η Μαου ήταν και το οριστικό τέλο τη συζήτηση περί απλή στην Ελλάδα, πιθανολογό πω ναι. Πιθανολογώ πω ναι, γιατί πλέον δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα θα τολμήσει να το ξαναπροτείνει ή να ξαναψηφιστεί όταν τα δύο προηγούμενα που έχουμε μόνο, μόνο σε κάτι τέτοιο δεν, δεν δείχνουν ότι θα μπορούσε δηλαδή να είναι το κατάλληλο σύστημα για την Ελλάδα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύονται οι συγκλήσεις, έτσι. οι συγκλήσεις πάντα υπάρχουν ε, αλλά το πρώτο και... κόμμα η αίσθηση μου είναι ότι πρέπει να έχει α, μια ισχυρή παρουσία μέσα στο κοινοβούλιο και Χωρίς Μιλάω το... και σαν παλιό τέλεχο του ΠΑΣΟΚ, yeah. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι και το ΠΑΣΟΚ, σαν κυβέρνηση, όταν έπαιρνε τα 42% και 43% και 44%. Και 48 μπράβο, με την ενισχυμένη αναλογική, είχε μια τεράστια εκπροσώπηση μέσα στο κοινοβούλιο. Πάντω, επίση, αυτό το ότι δημιουργούνται. Αχ, πώ το είπε, ότι η δημοκρατία μα. Ε, Τέλο πάντων, θα ζοριστεί που είπε ο κύριο Τσίπρα ότι η, ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ε, δημιουργεί στενοπό για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Δημοκρατία, ένα κόμμα δηλαδή με τόσο, μεγάλη, ε, ε, με τόσο μεγάλο αριθμό εδρών, ε, νομίζω ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, γιατί όλα τα κόμματα είχαν πάρει πάρα πολλέ φορέ, πάρα πολλέ έδρε. έτσι. Αλλά εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι κινδυνεύει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Θα συμφωνήσω απόλυτα λέγοντα το εξή, πολύ απλό που το λέει βέβαια αυτή τη στιγμή και το Πασό. Δεν είναι θέμα αριθμού εδρών σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν το βλέπω έτσι στην πολιτική. Είναι καθαρά θέμα αυτός που βρίσκεται στην αντιπολίτευση να κάνει εκείνη τη συγκροτημένη τη λογική αντιπολίτευση. Που ακριβώ να φτάνει στα αυτιά των πολιτών και να δημιουργεί λογικέ για τι επόμενε εκλογέ, όποτε αυτέ γίνουν. Εάν η αντιπολίτευση είναι άλλο πρόσαλη, είναι τοξική, είναι δηλητηριώδη, είναι, είναι όλα αυτά που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, ε, είναι φανερό ότι είτε έχει πολλέ, είτε έχει λιγότερο πολλέ οι έδρε, ναι, ναι. η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο, στον ίδιο παρανομαστή καταλήγουμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και να μην ξεχνάμε να προσθέσω κάτι. Α φέρουμε στο μυαλό μα, φίλε Παύλε, όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει τη δεκαετία 2010 με 2020. Τραυματική δεκαετία πολιτικά για την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, εκλογέ με τοξικότητα, εκλογέ με πολύ σκληρέ εκφράσει, με πόλωση αλόγια, απλώ πολιτική. Α μην ξεχνιόμαστε, μιλούσαμε για γερμανοτσολιάδε, για προδότε, τώρα αυτά Μαι, δεν έτσι, τα ξεχάσαμε, έτσι είναι ναι. πολύ πρόσφατα. Έτσι. Οι τελευταίες εκλογές, αυτές δηλαδή που βιώσαμε πριν από 15 μέρες και αυτές που θα βιώσουμε στις επόμενες 20 μέρες, είναι οι πρώτες εκλογές που γίνονται με μια πιο πολιτική διεργασία. Πόλωση υπάρχει, βεβαίως, βεβαίως. και καλά κάνει και υπάρχει, γιατί βεβαίως. έτσι γίνονται οι εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι πολιτική πόλωση, όχι πόλωση δηλητηρίου που χύνονταν αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα και προσπαθούσε ο Έλληνα πολίτης να καταλάβει εγώ τι ψηφίζω προδότη, τι ψηφίζω Γερμανοτσολιά Ναι, ναι, έτσι, ναι, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν τι 9.30 ακούτε Δέλτε Φέμ 102,3 και 103,3. Στο μικρόφωνο Παύλο Μιχαλίδη, φιλοξενούμε μα ο, ο, ο κύριο Παναγιώτη Απάρτας <Το> Μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε συνεχίζοντα την κουβέντα μας. Η ώρα είναι νέα και μισή. Δέλτα FM 102,3 Αλλάζει τι συνήθειες. Δέλτα FM 102,3 Λοιπόν, επιστρέψαμε εκεί για να πούμε τώρα λίγο Παναγιώτη για το σύνθερο μου Κατρούγκαλο. Το οποίο έχει πιάσει λίγο και το Πασόκα, έτσι. Ναι. Κακό, απαράδεκτο, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, αλλά το έχει ακουμπήσει. Δηλαδή, αυτό που γίνεται το να βγαίνουν στελέχοι ή υποψήφοι βουλευτέ, όπω θε, πε το φίλε Παύλε, και Είναι να στελέχη, έτσι. λέει ο καθένα ό,τι του κατέβει κυριολεκτικά και να τρέχει το κόμμα. Μέσα σε μια και δύο ώρε να το συμμαζέψει, α πούμε, είναι, δεν μπορώ να βρω ελέξη. Ξέρω εγώ. Παραλογισμό, απαράδεκτο. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία πολιτική στα κόμματα, από την άλλη, όμω δημιουργεί ένα ακόμα μεγαλύτερο θέμα. Μπερδεύει τελείω τον ελληνικό λαό, φυσικά. Φυσικά τον το μπερδεύει. Γιατί τελικά ε, δημιουργείται η αίσθηση στον ελληνικό λαό ότι τα κόμματα έχουν κρυφή ατζέντα. Δηλαδή. Λέμε επίσημα κάτι, αλλά έχουμε και κάτι άλλο στο πίσω μέρο του μυαλού μα και να που βρέθηκε ο Τάδε ή και η Τάδε κλπ. Για να το πει, α πούμε. Ναι, ή του ξέφυγε. Ή, ή, του ήταν, ξέφυγε. ή ήτανε Σαρδάμ, ή ήταν αυτό. Και ναι. φυσικά εκ των πραγμάτων και οι ίδιοι που το λένε τρέχουν μετά να το συμμαζέψουν ή υποχρεώνουν το κόμμα να βγει μέσα σε μια-δυο ώρε για να κάνει δήλωση ότι δεν εννοούσαμε αυτό ή ότι. ή να τον αδειάσει βέβαια τον συγκεκριμένο ή την ναι, συγκεκριμένη ναι, 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 λέγοντα ναι. ότι πολύ απλά α, λέει ό,τι θέλει μόνο του. Η ναι. μόνη της. Εγώ προσπαθώ να μπω στο μυαλό ενό υποψήφου ε, βουλευτή. Έτσι, ο οποίο βγαίνει και του το, το κάνουν μία ερώτηση. Προσπαθώ να μπω στη θέση του. Το κάνουν μία ερώτηση. Όταν λέει, α πούμε, θέσει τον κύριο Παραστατήδη, ο οποίο είπε ότι εμεί το ΠΑΣΟΚ, και ρώτησα χθε τηλεόραση, Λίχα, ποιοι εσεί, διότι από ό,τι φαίνεται το εμεί είστε μόνο σα, ε, αυτή η. Το να λένε πράγματα τα οποία δεν είναι. Δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο κύριο έτσι, μιλάω γενικότερα για του ε, υποψηφίου. Που βγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στα προγράμματα <coughs> των κομμάτων. Είναι γιατί δεν έχουν καλή γνώση των προγραμμάτων. Είναι γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν μία εντύπωση, γιατί ξέρει και η γκρίζα διαφήμιση. Είναι διαφήμιση. Είναι διαφήμιση, βεβαίω. Ε, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία διότι ο κύριο Κατρόκαλο είπε κάτι και εξυφανίστηκε το πολιτικό προσκήνιο. Έτσι. Ο κύριο Παρσατήδη δεν φαίνεται να έχει κάτι το ίδιο, ούτε η κυρία Χρονοπούλου προχθέ που είπε για, το, για, την αύξηση των φόρων. Ε, Προσπαθώ να μπω στη συλλογιστική αυτή και δεν μπορώ να μπω. Μου κάνει εντύπωση. Επειδή έχω βιώσει λογική υποψήφιο βουλευτή. Μα γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. <laughs> ε, θα έλεγα ότι Όλα αυτά που είπες ισχύουν, να πούμε άγχος, να πούμε προσπάθεια ότι εγώ κάτι παραπάνω ξέρω τον το... τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αύριο μεθαύριο το, το, το κόμμα ή μέσα. βγάλτε με βουλευτή διότι εγώ θα είμαι στα μέσα και στα έξω σε ό,τι αφορά το κόμμα, λίγο το, το ευτελίζουμε εμένα αλλά... Νομίζω ότι το ευτελίζουν και οι ίδιοι δηλαδή με αυτό που βγαίνουν και λένε. Ναι, γιατί ε, ας α το πούμε πολιτικό επιχείρημα καθαρό επ' αυτού δεν μπορεί να υπάρχει. Διότι αν τυχόν είσαι ένα κόμμα, το πρώτο που κάνει και μάλιστα δεν πολύ περισσότερο υποψήφιο βουλευτή, σημαίνει ότι ταυτίζεσαι απόλυτα με αυτό το οποίο εκπροσωπεί το κόμμα. Προφανέ, <χω> και... αλλιώ μην κατεβαίνει. Ναι, έτσι είναι σε άλλο, <χω> <και υπάρχε χω> <σ'> άλλο, <υπάρχε χω> άλλο κόμμα, εκπροσωπείς, Το εκπροσωπεί και μεταφέρει ακριβώ αυτό το οποίο πιστεύει το κόμμα πολύ δε περισσότερο σε μια προεκλογική εκστρατεία, δηλαδή δεν ήταν κοινοβουλευτική περίοδο, να ξεφύγει τίποτα, δεν χάθηκε ο κόσμο, δεν το ξεχάσει ο κόσμο. Αλλά παραμονέ εκλογών δημιουργεί τέτοιο διότι το πρόβλημα φάνηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και από τι του κ. Κατρούγκαλου ότι το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται δεν είναι προσωπικό. Πηγαίνει και δημιουργεί πρόβλημα άμεσα στον πολιτικό οργανισμό τον οποίο εκπροσωπεί. Φυσικά. Φυσικά, γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι υποψήφιο βουλευτή, άρα εκπροσωπεί το κόμμα. Και πολύ περισσότερο όταν βγαίνει και λε, εμεί στον ΣΥΡΙΖΑ ή εμεί στο ΠΑΣΟΚ. Άρα ο άλλο θεωρεί ότι αυτομάτω αυτό που εκφράσει εσύ αφορά το σύνολο του κόμματο. Μα αγαπώ. και έχει συζητηθεί ήδη. Ε, και μετά προσπαθεί να το μαζέψει ο υποψήφιο λέγοντα ότι όχι ήταν προσωπική μου άποψη. Που βέβαια για υποψήφιο βουλευτή δεν νοείται προσωπική άποψη, τι θα πει αυτό. Τι θα πει προσωπική άποψη. Προσωπική, σε κάτι, άποψη, έχω προσωπική εγώ. Άποψη, να την έχει ο βουλευτή, δεν λέει κανένα όχι, αλλά όχι σε κάτι που αφορά προγραμματική δέσμευση του κόμματο. Και κυρίω όταν μιλάει ο εκπρόσωπο του κόμματο. Ναι. Λοιπόν, προσπαθεί να την κλειτώσει, δεν την κλειτώσει. Πώ βλέπει τα πράγματα εδώ, <laughs> Τα τοπικά, τα τοπικά. <laughs> ναι, 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 τα τοπικά, ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το, το, το αποτέλεσμα των εκλογών τη 25η Ιουνίου. Ξεφεύγω, ναι. Παύλε, ξεφεύγω, ναι. το βλέπει. Σε βλέπω, ελύσει. Λοιπόν. αλλά εγώ σε περιμένω. <laughs> όχι, ναι. όχι, όχι, όχι. <laughs> Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα με την ενισχυμένη λογική θα είναι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τρει βουλευτέ από την Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Και ένα βουλευτή ο οποίο. Από τι, και από όσο ξέρω αυτό το σύστημα της ενισχυμένης αλογικής γιατί το βίωσα και το 2019 σαν υποψήφιος βουλευτής ο ένας ο βουλευτής θα είναι θα παλέψουν η ελληνική λύση, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και τα τρία κόμματα, λε Ναι, ναι, θεωρώ ότι μπορούν γιατί. Μην ξεχνάμε ότι στη, στη δεύτερη κατανομή, και καλό ναι. είναι να το ξέρουν και οι ακροατέ μα, ότι κατατάσσονται οι νομοί με τον αριθμό ψήφων. Ναι. Και όχι με ποσοστά κύκλου. Ακριβώ. Αυτή είναι η διαφορά. Αν λοιπόν ο Εύρο, λέω ένα απλό παράδειγμα, mm -hmm. αν ο Εύρο είναι πάρα πολύ μπροστά για ένα κόμμα, π.χ. για το Πασόκ, α πούμε. Πολύ μπροστά, Πάνε πολύ αυτή, επάνω αυτή τη φορά και μένει ένα Ε? Ήταν κάπου το 39ο. Νομίζω πως, κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι πάρα πολύ επάνω, ναι. ας πούμε, στην ελληνική λύση πώς πήγε η έδρα εδώ, ναι. για τις εκλογές, μιλάω προ 15 ημερών. Ο Εύρος νομίζω ήταν πρώτος. Ναι. Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει, ότι έρχεται το σύστημα και λέει τι χρωστάμε ως έδρες σε αυτό το κόμμα τρει έδρες και Ωραία, ξεκινάνε οι τρεις στε... και ξεκινάνε από νομή. Και ξεκινάνε από τι αυτά, αυτές, αυτά τα μέρη. Γιατί στι τριεδρικέ, Διαδρικές ήδη αυτά έχουν δοθεί. Έτσι ακριβώ. Περίπου δηλαδή αυτό είναι το σύστημα, το λέμε έτσι πολύ απλοϊκά. Mm -hmm. Γι' αυτό και ακριβώ θεωρώ ότι η έδρα, η τέταρτη έδρα στο νομό θα παιχτεί μεταξύ Πασόκ Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με αυτά τα οποία θα πάρουν τελικά στην επικράτεια ουσιαστικά. Βεβαίω, γιατί ο αριθμό εδρών δεν αλλάζει. δεν αλλάζει. Όταν το σύστημα αποφασίσει να δώσει το ΠΑΣΟΚ, α πούμε, 58 έδρε, θα δώσει 58 έδρε. Το θέμα είναι πού πάνε αυτέ οι 58. Για το κόμμα δεν μπαίνει καμιά διαφοροποίηση στον αριθμό των εδρών. Απλώ η ναι. 58η έδρα, α πούμε, αντί να είναι π.χ. στον Εύρο, μπορεί να είναι στα, στα χανιά, λέω τώρα, α πούμε εγώ. Ναι, όπω η έδρα που έχασε ο κύριο Χαμαλίδη, επειδή την. Πήγε πήρε, στα τρίκαλα. Πήρε, την πήρε στα Ακριβώ γιατί τα τρίκαλα μπήκαν πιο μπροστά σε αριθμό ψήφων ναι. από τον Εύρω, Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να στα τρίκαλα. Να ξεχωρίσουμε, μιλάμε για τον απόλυτο αριθμό ψήφων και δεν μιλάμε για ποσοστά. Ναι, ναι, είναι ο απόλυτο αριθμό ψήφων. Ακριβώ. Ο απόλυτο αριθμό ψήφων. Από εκεί ξεκινά όλη η ιστορία. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τα βουλευτικά. Α, θα το δούμε. Ο κόσμο θα αποφασίσει, θα ψηφίσει και θα κάνει τι επιλογέ του. Τώρα περνώντας ο καιρός ε, βλέπεις ε, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, το, ζήτημα, ένας γρίφος ο οποίος υπάρχει είναι το κατά πόσον οι βουλευτές οι οποίοι δεν εκλέγονται έτσι κι αλλιώς γιατί πλέον έχουμε λίστα, ναι. θα βοηθήσουν τους κομματικούς τους μηχανισμούς. Εσύ πώς το <coughs> βλέπεις, από το, το, η αίσθησή σου ποια είναι, θα τρέξουν. Ναι, εγώ, εγώ, εγώ ήδη ας πούμε για να μην αρχίσω να μιλάω για άλλους κομματικούς χώρους, ε, στο Πασόπεο εδώ στον Εύρωπ και δεν μπορώ να ξέρω, αλλά φαντάζομαι ναι, και στου άλλου λόγου. Εγώ θα μιλήσω για τον Εύρο, ναι. γιατί δεν το ξέρω. Οι υποψήφοι βουλευτέ κινούνται κανονικότατα. Σαν έναν Συμμετέχουν... Σαν είναι, δηλαδή με σταυρό... ναι, 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 Συμμετέχουν σε όλε τι διεργασίε που κάνει και θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, σε όλε τι κινητοποιήσει, σε όλε τι προεκλογικέ εκστρατείε του τύπου επισκέψει σε λαϊκές, σε χωριά, σε, σε τα πάντα συμμετέχουν ισότιμα και κανονικά ανεξάρτητα το αν κάποιο είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ή έκτο στη λίστα. Ναι. Πάντω η αλήθεια είναι φαντάζομαι, ότι. Φαντάζομαι, Παύλε, σε διακόπτω. Ναι. Ε, θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα. Μα κάτι παρόμοιο θα δούμε και στα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα κόμματα. Ναι, φαντάζομαι και Άλλωστε ότι... δεν είναι τυχαίο το ότι και οι ίδιοι αρχηγοί των κομμάτων και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα ε, το έχουν τονίσει ότι εγώ θα παρακολουθώ. Ναι, Γίνεται με του υποψήφιου. Και έτσι. μάλιστα λέγεται ο κύριο Μουσουτάκη είπε χαριτολογώντα ότι να έχετε υπόψη ότι έχω ανθρώπου όλου του ράφτε και ξέρω ποιοι ράβουν κουστούμια. Ναι, αυτό δεν το άκουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαριτολογώντα ή δεν ξέρω. λέει ότι Ναι, είναι και αυτό μια πραγματικά έκπραση που ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι παρόλο που οι αυτοδιοικητικέ είναι στι 8 Οκτωβρίου, δεν είναι πολύ μακριά. Όχι, δεν είναι πολύ. Σε πολιτικό δε χρόνο είναι αύριο. Έτσι, γιατί σε πολιτικό χρόνο. Επειδή άμα... όμω μεσολαβεί μια εκλογική διαδικασία, Μπράβο. είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ <laughs> Γιατί είναι προφανέ ότι το τελικό αποτέλεσμα θα επηρεάσει και κατά πολύ θα επηρεάσει τελικά τις επιλογές τι επιλογέ των προσώπων σε ό,τι αφορά τα δημοτικά και τα περιφερειακά. Ναι, προλάβαινε την ερώτησή μου. Ε, έχω την αίσθηση, εγώ το, έχω, το πιστεύω κιόλα έτσι, όχι απλώ την αίσθηση, είναι η πεποίθησή μου προσωπική, ότι τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Θα επηρεάσουν πάρα πολύ τον χάρτη, κυρίω από πλευρά ανθρωπογεωγραφία υποψηφίων των αυτοδιοικητικών εκλογών. εσύ την ίδια σας, έτσι. Προφανώ. Και μάλιστα, αν το βάλουμε ιεραρχικά, το σίγουρο είναι ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τι περιφερειακέ πρώτα απ' όλα, mm. οι οποίε έχουν μια πιο α, έντονη πολιτική διάσταση. Ο χάρτη χρωματίζεται από τι περιφέρειε. Έτσι, έτσι. μπράβο. Mm. Άρα, εκεί σίγουρα θα έχει τα αποτελέσματα των εκλογών στις 25 Ιουνίου θα έχουν πολύ μεγάλο βαθμό επιρροής στο τι θα συμβεί στα περιφερειακά αλλά θεωρώ ότι θα επηρεάσει και τους Δήμους ή για να τα λέμε σωστά τουλάχιστον τους μεγάλους Δήμους ε, τώρα πιθανόν σε ένα πιο μικρό Δήμο α, εντάξει, κάποιοι να κινηθούν και λίγο ανεξάρτητα από το ποια είναι τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ο Αλεξανδρούπολη βέβαια είναι στου μεγάλου Δήμου. Βέβαια, μην... ο πέμπτο μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Οπότε πιστεύει ότι θα αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία των υποψηφίων, γιατί τώρα έχουμε κάποιου οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι. Εσύ πιστεύει ότι θα φτάσουν όλοι μέχρι το πρωτοδικείο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, φίλε. Η, δεν δεν μπορώ. Είναι είναι. η αίσθησή μου είναι πάντω ότι. Το μόνο που μπορώ να πω δηλαδή είναι το εξή. Μία ισχυρή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αλλιώ λειτουργεί στα δημοτικά και στα περιφερειακά. Ένα Πασόκ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση προφανώ τελείω διαφορετικά λειτουργεί σε ό,τι αφορά τα δημοτικά και τα περιφερειακά. Ναι. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που αν έχει πάθει ζημιά ακόμη πιο μεγάλη από αυτή που έχει πάθει πάλι διαφορετικά θα λειτουργήσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι α περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα mm -hmm. τη 25η Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα, προφανώ πολύ γρήγορα θα αρχίσουν να φαίνονται οι διεργασίε που θα γίνουν. Δηλαδή, θα βλέπουμε είναι πρόσωπα που θα κάνουν πίσω. Γιατί είναι και πολύ λίγο ο χρόνο. Ε... Δηλαδή, γιατί μέχρι τέλη Αυγούστου, δηλαδή ε, μέσα σε ένα ενάμιση μήνα. Τι πε! Τυπικά... Δύο μήνε φτάνουν δύο μήνες ναι, δύο και περισσεύουν μήνες... μήνες... για να γίνουν οι πολιτικέ διεργασίε. Όχι τόσο στα δημοτικά, στα περιφερειακά κόμματα. περιφερειακά, στάνομαι. ναι. Και εκεί, εκεί φτάνουν. Έχ έχω την αίσθηση ότι στην περιφέρεια γίνει πολύ περισσότερη προεργασία από ό,τι έχει γίνει στα δημοτικά. Αυτή είναι η αίσθηση μου εμένα. Και εγώ θα συμφωνήσω. Ίσως, επειδή ίσως, εδώ έχουμε τη στήριξη από την Νέα Δημοκρατία στον κύριο Μέτιο, το ξεκαθάρισε ο κύριο Μητσοτάκη όταν ήρθε την πρώτη φορά εδώ. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον λειτουργεί πιο άνετα με την έννοια ότι δεν περιμένει τι εκλογέ. Ναι. Παρόλο που και στο θέμα τη περιφέρεια θα πρέπει να πούμε ότι εντάξει, ο κύριο Μέτιο μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή ο Περιφερειάρχη, αλλά το αντίπαλο δέο. Εντάξει, είναι ο κύριο Τοψίδη που από ό,τι αντιλαμβάνομαι μάλλον θα θα μπει κανονικά στην προεκλογική διαδικασία και στις εκλογές, αλλά ο χώρος της κέντρο αριστεράς, του κέντρου και της κέντρο αριστεράς, αυτή τη στιγμή ουσιαστική έκφραση δεν έχει. Θα Άρα έχει... μπορεί κάτι να δούμε. Θα... Δεν μπορεί τώρα κάτι να ξέρει. Θα έχει. Μπορεί κάτι μπορεί να Ονόματα να δεν λέμε, οικογένειε δεν φύγουν. <laughs> <laughs> δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ναι. μπορώ να ξέρω γιατί από τη στιγμή που δεν αφορά εμένα, ναι, βέβαια, δηλαδή εγώ πέστα. δεν το δηλώνω ναι, για το να είναι πάνω, ξεκάθαρο. Έτσι, βάζω αυτό δεν... το, 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 την πολιτική κολυβήθρα του Σιλουάμ. Η αίσθησή σου πια είναι, είδες, δεν, δεν ότι λέει, ότι, ότι κάτι ξέρεις. μπορεί να γίνει. Ναι. Ότι κάτι μπορεί ένα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο χώρο, φίλε Παγλή. Είναι μεγάλο χώρο. Έτσι. έτσι Ο χώρο του, του, κέντρου και τη κεντροαριστερά δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Άρα και θα είναι ότι... λογικό να θελήσει να εκφραστεί. Βέβαια, εξίσου λογικό γιατί τα έχουμε δει και αυτά στην πολιτική, θα είναι και να κατακαιρματιστεί έτσι. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν λέω Ναι, ότι. Βέβαια, βέβαια. Γιατί άμα δούμε τα αποτελέσματα του 19 ένα. και του ένα. 23, τα χρώματα άλλαξαν. Εκεί που ήταν έτσι. ρόζι, ξάνθη, μπλε ροδόπι, έγινε Έτσι, Έτσι, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο χώρο και μένω σε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χώρο του κέντρου και τη κεντροαριστερά. Προφανώ θα γίνουν κάποιε διεργασίε για να εκφραστεί ή δυνατόν ενωτικά με λογική σύνθεση. Λέω, πιθανολογώ, δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα. Κύριε Ζαμπάρτα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ Επολλάξαμε πάρα πολύ. Απολαύσαμε δυόντω το καφέ μα. Θα... Ήπια το καφέ μα. Το κλίμα είναι υπέροχο εδώ πέρα. Το δηλώνω σε ό,τι αφορά και του ακρατέ να ξέρουν ότι εδώ τα πράγματα είναι χαλαρά, όμορφα και άνετα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη, για την παρουσία, για τον καφέ που πήπε μπαρέ. Και βέβαια υπάρχει δέσμευση, ο ότι θα επαναληφθεί. Βεβαίω. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα, ε, Παναγιώτη. Εμεί επανερχόμαστε εντό ολίγου.